θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Λευκαδίτες, Λευκαδίτσες και Λευκαδίτες, που την προηγούμενη Κυριακή αποφάσισαν και ψήφισαν. Όλους που είτε κατοικούσαν εδώ στο νομό μας, είτε ήρθαν έξω από το νομό, από Αθήνα, από Πάτρα, από Θεσσαλονίκη, από Γιάννα και οπουδήποτε αλλού, και ακόμα περισσότερο εκείνους που ταξίδεψαν από άλλες χώρες και ήρθανε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους εκείνους που είτε ψήφισαν είτε δεν ψήφισαν το συνδυασμό ανεξάρτητος συνδυασμός ενεργών πολιτών. Γιατί αυτό που έχει αξία δεν είναι ποιος σε προτιμάει, αλλά ποιος ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο. Με σεβασμό επίσης στις διαδικασίες της εκλογικής αναμέτρησης, συνεχίζω τον αγώνα και για τη δεύτερη Κυριακή. Έναν αγώνα στον οποίο πιστεύω, γιατί ο αγώνας αυτός γίνεται για τον τόπο, για τη Λευκάδα, για τους ανθρώπους της και για το μέλλον. Για το μέλλον των παιδιών, για το μέλλον της νεολαίας. Θέλω για τη δεύτερη Κυριακή και πιστεύω ότι ο εκλογικός αγώνας θα συνεχιστεί ομαλά και την Κυριακή θα συμμετέχουν όχι μόνο αυτοί που συμμετείχαν την προηγούμενη Κυριακή, αλλά και εκείνοι που για τον ΑΒ λόγο δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην εκλογή και την εκλογική διαδικασία της προηγούμενης Κυριακής. Πρέπει όλοι να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα. Αποτελεί για όλους μας υποχρέωση συνείδησης να λαβαίνουμε μέρος στα κοινά. Δεν μπορεί να αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για μας. Πρέπει και εμείς να παίρνουμε το μερίδιο ευθύνης μας. Δεν μπορεί μετά τις εκλογές να ασκούμε κριτική αν δεν παίρνουμε μέρος στην εκλογική διαδικασία και αν με την απόφασή μας δεν συμμετέχουμε στην επιλογή και τέλος στην εκλογή των εκλεκτών που θα αναλάβουν την διοίκηση και διαχείριση αυτού του τόπου. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε τις ίδιες τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά την αγάπη, το σεβασμό και την εκτίμηση προς τον τόπο. Όμως, ο κάθε συνδυασμός, ο κάθε επικεφαλής συνδυασμού, το κάθε μέλος του συνδυασμού, αλλά και κάθε πολίτης, έχει τη δική του συμμετοχή, έχει το δικό του τρόπο να δράσει, έχει τη δική του δυνατότητα να προσθέσει στην κοινή προσπάθεια για αυτόν τον τόπο. Προσωπικά πιστεύω ότι έκανα το καθήκον μου και καλώ όλους να συμμετέχουν στις εκλογές του δεύτερου γύρου. Είναι οι εκλογές της Κυριακής που έρχεται. Και αυτή τη φορά να επιλέξουν μεταξύ δύο ψηφοδελτίων, μεταξύ δύο συνδυασμών, μεταξύ των δύο επικεφαλής προσώπων που ηγούνται των ψηφοδελτίων. Ας επιλέξουν τον καλύτερο και το καλύτερο ψηφοδέλτιο. Ας επιλέξουν το καλύτερο πρόγραμμα που διαθέτει το κάθε ψηφοδέλτιο, ο κάθε συνδυασμός. Προσωπικά δικαιούμαι να αναφερθώ στο πρόγραμμα του συνδυασμού του οποίου ηγούμε. Ένα πρόγραμμα ειλικρινές, σοβαρό, αντικειμενικό, τεκμηριωμένο, ολοκληρωμένο με 9 άξονες. Οι 8 άξονες αναφέρονται σε ενέργειες και δράσεις και δραστηριότητες παρέμβασης που αφορούν είτε την υλικοτεχνική υποδομή είτε την κοινωνική υποδομή με συγκεκριμένα μέτρα και μέσα και ο 9ος άξονας που αφορά τις πηγές χρηματοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα να συνοδεύεται
από τις δυνατότητες χρηματοδότησης υλοποίησης των μέτρων που περιλαμβάνει και δράσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης απέναντι στον τόπο, στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους. Ένα πρόγραμμα που βλέπει τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον επιχειρηματία, τον έμπορα, τις ειδικές τάξεις, ευαίσθητες τάξεις, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όλους εκείνους οι οποίοι αποτελούν τη σημερινή μας κοινωνία. Έχουν οι ψηφοφόροι την ερχόμενη Κυριακή τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να κρίνουν και να αποφασίσουν για την ψήφο τους. Να δουν το ένα φυσικό πρόσωπο και το άλλο φυσικό πρόσωπο. Να δουν τα ειδικά και γενικότερα προσόντα, την εμπειρία, τη γνώση, την αποτελεσματικότητα, τη δράση, το έργο που έχουν στο παρελθόν και που στη συνέχεια οργανωμένα δίνουν μέσα από το πρόγραμμα για το μέλλον. Ως άτομο, ως επιστήμονας, έχω κάνει το καθήκον μου και ολοκληρωμένα τον εαυτό μου τον διαθέτω για αυτόν τον τόπο. Διαθέτω τις εμπειρίες μου και τις γνώσεις μου, το κύρος μου και προπαντός διαθέτω την μεγάλη πρακτική που έχω σε εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων. Έτσι πιστεύω στις κρίσιμες μέρες που ζούμε, στα χρόνια αυτά τα δύσκολα που περνάει ο τόπος, όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά, να ξεπεράσουμε την κρίση. Να ξεπεράσουμε αυτό που μας κάνει όλους μελαγχολικούς και κυρίως να ξεπεράσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ύφεσης, της ανεργίας, το πρόβλημα που αφορά το πάγωμα της αγοράς, που αφορά την προσέλευση των τουριστών, την ανάπτυξη του τόπου, που αφορά την αγροτική ανάπτυξη, που αφορά το εμπόριο, που αφορά την παιδεία, την υγεία και όλες τις κοινωνικές δράσεις. Έχουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητες. Οι δυνατότητες αποδείχθηκε ότι τις είχαμε και τις έχουμε και αυτό το αποδεικνύει το έργο που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ως βουλευτής 2004-2007 έδωσα απτά δείγματα γραφής. Πιστεύω ότι πραγματοποιήθηκε ένα έργο υλικοτεχνικής και κοινωνικής υποδομής που δεν είχε συμβεί ποτέ, που επηρεάζει από εκεί και πέρα το μέλλον, την πορεία αυτού του τόπου. Ένα έργο το οποίο σήμερα αναγνωρίζεται από όλους. Αυτό πιστεύω ότι δεν θα αφήσει ασυγκίνητους τους ψηφοφόρους. Επίσης, θεωρώ ότι από την επιστημονική μου και επαγγελματική μου πορεία έχω αποδείξει ότι μπορώ να σταθώ σε οποιοδήποτε επίπεδο και μπορώ καταξιωμένα να στηρίξω και να πετύχω λύσεις στα θέματα και τα προβλήματα που αφορά τον τόπο, που αφορά τη Λευκάδα, που αφορά τους Λευκαδίτες και τις Λευκαδίτισσες. Αντιπροσώπευσα επάξια τον τόπο και στη Βουλή και πιστεύω ότι όλοι με είδαν όχι μόνο να ομιλώ, αλλά και να στηρίζω θέματα που αφορούσαν τον τόπο. Δεν υποτιμώ κανέναν από τους αντιπάλους, δεν υποτίμησα κανέναν από τους αντιπάλους και δεν υποτιμώ και τον αντίπαλο της Κυριακής. Δεν υποτιμώ το ψηφοδέλτιο. Και κυρίως εκτιμώ και όλους εκείνους που το στήριξαν. Θέλω όμως να σκεφτούν κι αυτοί μια φορά ακόμη τι είναι το καλύτερο για τον τόπο.
και απευθυνόμενος σε εκείνους που ψήφισαν τα άλλα τρία εκλεκτά ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο του κυρίου Δρακονταϊδή, το ψηφοδέλτιο του κυρίου Γεράσιμου Αραβανή και το ψηφοδέλτιο του κυρίου Χόρτη. Θέλω να τους απευθύνω πρόσκληση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Να τους πω ότι η διοίκηση και η διαχείριση των θεμάτων του Δήμου θα ανήκει σε όλους μας. Επομένως, η συνεργασία θα είναι ανοιχτή και η συνεργασία δεν θα είναι απλά έτσι για τα μάτια του κόσμου που λέμε, αλλά θα είναι ουσιαστική. Θα είναι συνεργασία αρχών, αλλά και συνεργασία πράξεων και δραστηριοτήτων. Θα προσκληθούν όλοι να συμβάλλουν στο ανέβασμα αυτού του τόπου. Θα προσκληθούν όλοι να καταθέσουν τις δικές τους δυνάμεις για να βγάλουμε τον τόπο από την κρίση. Και ο τόπος μπορεί να βγει από την κρίση. Δίνω όχι απλά χαμόγελο, αλλά μήνυμα και πραγματικότητα αισιοδοξίας. Ο τόπος μας έχει τις δικές του δυνάμεις. Βεβαίως μέσα σε ένα βαρύ κλίμα πάντοτε επηρεάζονται και τα θέματα του τόπου. Όμως ο τόπος έχει και τις δικές του δυνάμεις και μπορεί από μόνος του, η Λευκάδα δηλαδή, να ξεπεράσει τα βασικά του προβλήματα. Και εγώ θα ηγηθώ σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια. Και οι συνεργάτες μου που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχουμε ό,τι ακριβώς περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα που δόθηκε στους πολίτες και με βάση αυτό να μας ψηφίσουν. Θέλω να τελειώσω με την πρόσκληση αγάπης αλλά και εκτίμησης και ενδιαφέροντος απέναντι σε όλους τους ψηφοφόρους. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να προσέλθει στην κάλπη χωρίς να έχει στο μυαλό του τον τόπο, τους ανθρώπους του τόπου, το συμφέρον του τόπου, το μέλλον του τόπου, την νεολαία μας. Μια φορά ακόμα ευχαριστώ όλους τους Λευκαδίτες και όλες τις Λευκαδίτσες, είτε με ψήφισαν, είτε δεν ψήφισαν το ψηφοδέλτιο του οποίου ηγούμε, είτε προσήλθαν είτε δεν προσήλθαν στις κάλπες, είτε είναι ηλικίες ικανείς για να ψηφίσουν είτε όχι. Διότι σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν την ηλικία για να ψηφίσουν, αλλά και η νεολαία που πριν από τα 18 της προβληματίζει και προβληματίζεται, που δίνει πράγματι στον τόπο ό,τι καλύτερο, τα νιάτα τους. Και αυτό με καθοδηγεί πάντα εμένα. Και πάλι ευχαριστώ όλους και πιστεύω ότι η Κυριακή θα είναι Κυριακή νίκης για το καλύτερο για τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ.